τη δυνατότητα να εκθέσουν για πολλώστη φορά τις τελευταίες ημέρες τις ενστάσεις και γενικότερα τις θέσεις τους απέναντι στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και την Τετάρτη αναμένεται η ψήφισή του από την Ολομέλεια, είχαν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών τάξεων που έχουν οργανωθεί σε ένα άτυπο συλλογικό όργανο διεκδίκησης σε τοπικό επίπεδο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Φοροτεχνών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ο Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος ΙΕΕΤΕΜ και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής μια ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, που είχε όμως ένα διαφορετικό σκοπό από τον προφανή. Εκτός από τις δικές τους θέσεις, απίφθηναν πρόσκληση στους βουλευτές των κομμάτων για να ακούσουν τις δικές τους θέσεις επί του νομοσχεδίου. Πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκαν, αναμενόμενα άλλωστε, οι ανεξάρτητοι βουλευτής Μερόπη Τζούφη, ο βουλευτής Πασόκ Γιάννης Τσίμαρης και ο βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Έξαρχος. Μετά την τοποθέτηση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, κυρία Τσέτσου, που εξέφρασε τις βασικές ενστάσεις επί του νομοσχεδίου, οι τρεις βουλευτές τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα κατά του νομοσχεδίου και των προβλέψεων που οδηγούν, όπως ανέφεραν, σε νέα φοροαφέμαξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Επιλέγει αυτήν την αναχρονιστική, υποπεδωτική και παντελώς άδικη φορολόγηση των επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Δεν είναι τυχαία η χρησιμοποίηση των τριών αυτών επιθετικών προσδιορισμών. Είναι άδικη αυτή η φορολόγηση, διότι εισάγει ρυθμίσεις μιας οριζόντιας φορολόγησης επί δικαίων και αντίκων φορολογούμενων. Είναι αναχρονιστική αυτή η επιχειρούμενη φορολόγηση, διότι επαναφέρει τη φορολόγηση επί τεκμαρτού κέρδους. Ένα θεσμό δηλαδή, ο οποίος προ 30 περίπου ετών είχε εισαχθεί στο φορολογικό δίκαιο, αλλά είχε εισαχθεί σε χρόνο όπου η φορολογική αρχή και η πολιτεία δεν διέθετε τότε την πληθώρα των ψηφιακών μέσων και εργαλείων που διαθέτει σήμερα. Δεν διέθετε τις τεχνικές μεθόδους ελέγχου ώστε να διακριβωθεί πραγματικά ποιο είναι το εισόδημα του κάθε φορολογούμενο και ποιο είναι το πραγματικό του κέρδος. Και βεβαίως είναι καθολοκληρή ανισοπεδωτική, διότι οδηγεί τη μικρή και μεσαία τάξη των επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή αυτό που όλοι λέμε ραχοκουκαλιά της εθνικής οικονομίας, την οδηγεί σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση. Και έρχεται τώρα να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που νομίζω καταφανώς αποδείξατε ότι είναι άδικο, αφού επαναφέρει τα τεκμαρτά εισοδήματα, μια οριζόντια ρύθμιση από το παρελθόν, από την εποχή του Τσοβόλια το 1986, που είχε εισαγάγει αντίστοιχη ρύθμιση με τεκμήρια. Η ρύθμιση λοιπόν με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα δημιουργεί αδικίες σε πολλά επίπεδα. Όσον αφορά στα χαμηλά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι που όντως έχουν χαμηλά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε γιατί κάτι δεν πάει τόσο καλά στη δουλειά, είτε γιατί για παράδειγμα νοικιάζουν και ένα σπίτι και συμπληρώνουν το συνολικό τους εισόδημα, θα πληρώσουν φόρο για ένα υψηλότερο εισόδημα που δεν το έχουν. Την ώρα που άλλοι που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, τα οποία αποκρύπτουν, μπορούν να πληρώσουν και λιγότερα. Αφού στην πράξη η ρύθμιση μειώνει το τέλος επιδιδεύματος οριζόντια κατά 50% από τα 650 ευρώ στα 325 ευρώ. Γιατί είναι άδικες, γιατί είναι οριζόντιες. Και η Νέα Δημοκρατία οφείλει τρεις συγγνώμες. Πρώτη συγγνώμη είναι γιατί είχε διαστόματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης δεσμευτεί ότι θα υπάρξουν νέοι φόροι. Μόνο προς τα κάτω έχει δεσμευτεί. Ήταν το βασικό αφήγημα για να υφαρπάξει τις ψήφους των Ελλήνων τόσο στις πρώτες όσο στις δεύτερες εκλογές. Την πίτα μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών, την πίεση που δέχτηκε το Πασό παντού σε όλα τα μέσα ως φορομπίχτες, έτσι μας λέγανε, με κρυφή ατζέντα, ενώ ήταν στο πρόγραμμά μας, όταν ζητούσαμε να υπάρχει κλιματωτή αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα υψηλά εισοδήματα. Να φορολογηθούν τα μερίσματα, και δεν μιλάμε για τεράστια ποσά πάλι, αλλά για ικανά ποσά, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές, άρα δεν είναι μεσαία τάξη. Όπως είχαμε ζητήσει να μειωθεί το αφορολόγητο των μεταβιβάσεων, το οποίο δεν είναι 3.200, γιατί είναι περίπου 4.600, γιατί είναι και οι παππούδες οι οποίοι μπορούν να μεταβιβάσουν από 800.000 ο καθένας στα παιδιά του. Αυτά ήταν κάποια μέτρα για τα οποία κατηγορηθήκαμε εμείς και τώρα έρχεται η κυβέρνηση
οριζόντια να εφαρμόσει και να θέλει να εισπράξει 550 εκατομμύρια τα οποία πήγαμε καλά. Πώς προέκυψε η ανάγκη να εισπράξουν 550 εκατομμύρια? Οι τράπεζες δήλωσαν καθαρά κέρδη 2,9 δις ευρώ και το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να είναι περισσότερα τα κέρδη τους. Σε μια περίοδο που 140 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο δηλώνουν κέρδη πάνω από το μισό ΑΕΠ και φυσικά γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Επιτρέψτε μου να παρακάτω το πρωτόκολλο και να πω το εξής, ότι δεν μπορεί κανείς να συζητάει γενικά και αοριστά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο και είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση δεν το είχε πει. Το είχε πει, δεν το είχε πει ολοκληρωμένα. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν έλεγε προεκλογικά ότι υπάρχουν 200 προαπαιτούμενα για να εκταμιευτούν τα 37 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 23 δις του ΕΣΠΑ, αυτό εννοούσαμε.